Καλημέρα σα, Νομίζω ότι ιδανικότερο δίδυμο <συνά> δεν θα ήταν. του κατάλληλου. Του καταλληλότερου για να πάμε και στο πολιτικό. Εμένα, τι με κάνει. Έχει εδώ σήμερα το δικό μου think tank του ΣΥΡΙΖΑ. <συνά> το <Zyriza. συνά> <συνά> θα το δείξει τώρα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο το φίλη που είναι εδώ μαζί μα, <συνά> βουλευτή, πρώην υπουργό. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλή σα μέρα. Συνάδελφο και ο Νίκο, έτσι. Συνάδελφο και ο Νίκο, θα τα δούμε όλα τα Ο οποίο θα σα αρρώσει την περιφέρειά του από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Μπορώ να κάνω πρόβλεψη και να στοιχηματίσω. Σε ποια περιφέρεια όμω. Ο Νίκο. Θα βγει πρώτο βουλευτή. Τα καλά του λέω δεν τα ακούμε. Όχι, <laughs> να <laughs> <laughs> <θα> βγει <laughs> πρώτο καλό τώρα. Θα βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό έχει σημασία. Ε, Νίκο, αυτό δεν γίνεται, αλλά θα βγει πρώτο βουλευτή. Γι' αυτό θα πέσει έξω λοιπόν. Ε, δεν δε δε, δε σα κάνει καλό τώρα, γιατί θα ακούσουν οι ψηφοφόροι, θα πει δεν ψηφίζουν το, το φίλη. δεν τρόπο, έχει ανάγκη ο φίλι. Το λέω φίλοι, το 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 λέει με, το επόμενο. Με καλή προαίρεση και λέω. Θα βγει πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είμαστε. Αντώνη, τι έγινε χθε στο Σύνταγμα, τι γίνεται με το πολιτικό σκηνικό. Τι στο Σύνταγμα. Του λέει και ο Γιάννη με τίτλους. <laughs> <Μου> διάβασα <laughs> μια ωραία τάκα στο διαδίκτυο ότι οι δεξί πήγαν διαδήλωση και οι αριστεροί είδαν τέννη. <laughs> <laughs> νομίζω ότι έγινε. Ω προ τα επεισόδια. Να, ναι, Εντάξει, το εγχειρίδιο τη αστυνομία που προβλέπει ε, αυτά τα πράγματα που πάντα βλέπουμε σε όλε τι διαδηλώσει. Ε, νομίζω θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο προσεκτική επειδή η σύνθεση τη διαδήλωση είχε και οικογένειε παιδιά. Αλλά εκείνο που έδωσε τον τόνο και στα επεισόδια, ακόμα και η Ένωση Φωτορεπόρτερ το, το αναδεικνύει, είναι η σκληρά μπλοκ τη Χρυσή Αυγή που προκάλεσαν νομίζω τα περισσότερα επεισόδια. Και αυτό είναι ένα δείγμα αυτού του ετερόκλητου ε, τη ετερόκλητη σύνθεση που έχουν αυτές Πάντως, οι. Πάντω κόσμο δηλαδήλους. είχε το ελεκτήριο. Είχε κόσμο, ναι. Αν λέει 60.000 αστυνομία, 200.000 διαδηλωτέ, βάλε 100.000 να είσαι μέσα. Κάπου εκεί είναι τα πράγματα. Μεγάλη διαδήλωση. Διαδηλωτέ, 2 εκατομμύρια λένε. Καλά, εντάξει. Δεν είπα. Γιάννη, τι λε, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε στην. Αλλά κύριο. ήταν μια ίδιο. μεγάλη συγκέντρωση που έχει το δικό τη συμβολισμό. Λοιπόν, κοιτάξτε, από το 1982 που καλύπτω τέτοιε εκδηλώσει, πάντα στο τέλο πυροβολούμε την αστυνομία. Γιατί δεν ξέρουμε τι αστυνομία θέλουμε. Εάν επιχειρήσει πολύ η αστυνομία, λέμε γιατί το παρακάνατε, ρε παιδιά. Εάν επιχειρήσει mm. λίγο. Όπω με τον Γρηγορόπουλο. Τι αστυνομία είσαι εσεί που δεν επιχειρείτε. Ακόμη δεν ξέρουμε στη χώρα, δεν έχει καταλήξει το πολιτικό σύστημα πώ θέλει να είναι η αστυνομία. Επίση, κάθε φορά εμπλέκουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στη δράση τη αστυνομία. Αυτά στι δημοκρατίε δεν είναι διαχωρισμένα. Πρέπει η αστυνομία λοιπόν να επιχειρεί μόνη τη, να μην εμπλέκουμε τον Υπουργό κάθε φορά και να ζητάμε την παρέτησή του. Και πρέπει να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα πώ ακριβώ θέλει να επιχειρεί η αστυνομία για να είμαστε δίκαιοι. Γιατί και όταν κυβερνούσε η δεξιά, έβριζε ο ΣΥΡΙΖΑ τι αστυνομία είναι αυτή που θα κάνει έτσι. Κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίζει η Νέα Δημοκρατία, τι αστυνομία είναι αυτή. Η πραγματικότητα ναι, αλλά πρώτη είναι. φορά όμως, Έπεσαν τόσα χημικά σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση. <laughs> Ωραία. Εάν έπεφταν λιγότερα, εγώ δεν λέω ότι επιχείρησε σωστά η αστυνομία. Εάν έπεφταν λιγότερα, <laughs> πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Τι αστυνομία είναι, κάθισε και κοίταζε. Ε, πρέπει να καταλήξουμε πώ θέλουμε να λειτουργεί η ελληνική αστυνομία. Είναι ένα πράγμα ακόμη που πρέπει να το δούμε διακομματικά. Διαφορετικά, στο διηναικέ, είτε είναι στο Πολυτεχνείο, είτε είναι για το μακεδονικό, είτε μπαίνουν μέσα αναρχικοί, είτε μπαίνουν ακροδεξιοί, πάλι θα καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα και θα βρίζουμε την αστυνομία για τον τρόπο που επιχειρεί. Δεν ξέρουμε πώ θέλουμε να είναι η αστυνομία στη χώρα. Δεν έχουμε καταλήξει. Κύριε Φίλε, εγώ θέλω να ρωτήσω τη διευθυντική γνώμη και για τα επεισόδια, αλλά και για την ουσία. Δηλαδή, αν αυτό το συλλαλητήριο. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση εν ώψη τη ε, κοινωνική μάχη που θα εξελιχθεί μέσα στην εβδομάδα. Ή θεωρείτε ότι ήταν ένα συλλαλητήριο α, μικρό σε όγκο, που εν πάση περιπτώσει διαδήλωσε κάποιοι άνθρωποι και τελείωσε. Το μέγεθο, το πάθο, τα συνθήματα ήταν προεξοφλημένα όλα. Ήταν μικρότερο από το συλλαλητήριο το προηγούμενο στην Αθήνα. Ε, τα συνθήματα, η στόχευση. <και>, και αυτά ήταν όλα γνωστά. Δεν έφερε κάτι καινούργιο το συλλαλητήριο. Βεβαίω το ότι κάποιε δεκάδε άνθρωποι συγκεντρώνονται και διαδηλώνουν είναι σημαντικό και το λαμβάνει κανεί υπόψη του σε ένα στοιχείο δημοκρατική συμμετοχή. Δημοκρατική συμμετοχή. Δυστυχώ το συλλαλητήριο το χθεσινό <και> επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουμε. Ότι βεβαίω πήγαν άνθρωποι με κάποιε εθνικέ ευαισθησίε, με τι αντιλήψει το θέμα τη Μακεδονία, αλλά σίγουρα. Ε, τον τόνο τον δώσανε οι ακροδεξιοί με τα επεισόδια που δημιούργησαν, με τα συνθήματα, οι, πολι οι πολιτικοί προδίδουν τη Μακεδονία, με την απόπειρα να καταλάβουν τη Βουλή. Αυτό πήγαν να κάνουν χθε. Για να καλάκια, με πυροσολίνε, με μολότοφ κλπ. Οι ακροδεξιοί να καταλάβουν τη Βουλή. Ο συμβολισμό είναι φοβερό, αν το σκεφτείτε. Συνδυαζόμενο με το σχέδιο που ανέφερα νωρίτερα, η πολιτική που να την. Ε, καλά, και στην Ελλάδα. ένα περιστατικό που Όχι, έγινε στα Ελλάδα. Και απο... δεν βλέπετε, α πούμε, δεν, τον τόσο δεν... κόσμο που ήταν εκεί. Τον είδα τον κόσμο και το, και το ανέφερα νωρίτερα. Βλέπω όμω δε... Ποιοι... ποιοι παίρνουν στα χέρια του αυτή την υπόθεση μέσα εκεί. Διότι, ακούστε κάτι. Βεβαίω και δεν ήταν ακροδεξιοί όλοι οι άνθρωποι χθε στο συλλαλητήριο. Αλλά δεν έλειψε κανένα ακροδεξιό. Από το χθεσινό συλλαλητήριο δεν έλειπε ούτε ένα ακροδεξιό. Ήταν εκεί όλοι μαζεμένοι. Ε, και, αυτό. Αυτοί Πώς και αυτοί δώσαν το στίγμα. Πώ είναι η ακροδεξιά. Και αυτοί δώσαν το στίγμα. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Αυτοί που είναι και δεν είναι και λίγοι, δώσαν το στίγμα. Επαναλαμβάνω. Στόχο είχαν να καταλάβουν, να καταλάβουν τη Βουλή και να δημιουργήσουν. Να διαλύσετε το συλλαλητήριο. Όχι. Αυτό, αυτό αυτό, αυτό, αυτό είναι ψευδέ. Είναι ψευδέ. Και ο κύριο Μητσοτάκη δεν είναι προφανώ τη συνέχεια στα σκαλάκια τη Βουλή. Η απόπειρα κατάληψη τη Βουλή από ομάδε Ένοπλες με Μολότοφ, με Σιδεολοστού και πάει λέγοντα. Τα στοιχεία τα βλέπει να. Όχι, δεν θα δω τι γίνεται. Ο κ. Σουηγεωργιάτη λίγο πριν είπε γιατί του συλλάβατε εσεί αυτού. Κάποιοι συνελήφθησαν, κάποιοι όχι, φαντάζομαι. Θα δούμε τι έχει γίνει. Όχι, τα 10-20 άτομα που πήγαν να κάνουν. Ουστε, Γιατί δεν έγιναν ακούστε... συλλήψει. Φαντάζομαι ότι η αστυνομία θα έχει κάνει κάποιε συλλήψει. Δεν ξέρω. Δεν, δεν εγώ, είναι, και δεν και νοικοκυρέοι αυτοί που βλέπω, Ρε Ιωδάνη. Όχι, δεν έχει κάνει συλλήψει. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. θα δούμε, δούμε τι έχει γίνει. Δεν το ξέρω. πάντω του αποδεξιού με κόμματα του συνταγματικού τόξου, όπω κάποιοι συνάδελφοι σα βουλευτέ το κάνουν, ότι η Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διασύνδεση και καλύπτουν τι αποδεξιού. Η Νέα Δημοκρατία η οποία όλο ένα και πιο πολύ κλείνει προ την ακροδεξιά, δεν καταδίκασε χθε τα επεισόδια αυτά. Βεβαίω και η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ακροδεξιό κόμμα, αλλά μόνο λαϊκό κόμμα είναι, με φιλελεύθερου, με δημοκρατικού πολίτε, το ψηφίζουν, αλλά και μια ισχυρή ακροδεξιά φωλιά, η οποία συνεχώς θέλει να φτιάξει σχέσει με τη Χρυσή Αυγή χθε ο κ. Μητσοτάκη όφιλε να καταδικάσει την απόπειρα εισβολή και κατάληψη του κοινοβουλίου από την ακροδεξιά. Δεν το έκανε. Το έκανε, το έκανε ο κ. Πολύ γόδο, Είτε το Είτε το ότι γιουργιάδη πριν από λίγο εδώ πέρα. το. Καταδικάζουμε τη βία από που και αν προέρχεται κλπ. Επαναλαμβάνω. Και, λοιπά. Ε, ε, δηλαδή, και, και το λέω, αυτό το δεν είναι αρκετό. Δεν ήταν μια απλή βία, ήταν απόπειρα κατάληψη του κοινοβουλίου. Αυτό κάτι σηματοδοτεί, προσέξτε. Αυτό κάτι σηματοδοτεί. Και δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να μιλήσει χθε. Δεν είπε τίποτα. Ούτε σήμερα είπε <coughs> ο κύριο βεβαίω τίποτα για το θέμα αυτό. Δεν ήταν μια μολόδο που πέταξε κάποιο, μια κίνηση εναντίον κάποιων αστυνομικών καταδικαστέα, ήταν απόπειρα κατάληψη τη Βουλή αυτό που να κάνουν. Ομάδε ακροδεξιών. Στη γραμμή η πολιτική πουλάνε τη Μακεδονία. Αν δεν Θα δούμε τι έχει γίνει. Ε, πότε θα δούμε. Θα δούμε τι θα δούμε. έχει γίνει, λέω. Ε, Επαναλαμβάνω. Θα, θα, θα δούμε τι Αν έχει γίνει, λέω. Αφήστε Θα δούμε Αν δεν συλλάβουν πάντω κανέναν Νίκο, είναι ένα έλλειμμα. Επιχειρησιακό έλλειμμα. Ναι. σε πολιτικό επίπεδο τώρα, καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει, η μάλλον θα προχωρήσει στην ψήφιση την κύρωση τη συμφωνία των Πεσπών. Δεν θα αποτελέσει εμπόδιο ή εν η δεύτερη σκέψη του συλλαλητή του χθεσινού. Υποθέτω ότι όλα βαίνουν όπω και την προγραμματίζουν. Είναι προεξοφλημένη η πολιτική σημασία του. Του χθεσινού. το κοινού. 151... το κατώτερο των αναμενωμένων. Η 151 έτσι όπως έχουν σχηματοποιηθεί κύριε φίλοι. Πολιτικά είναι σωστό για μια τέτοια συμφωνία. Γιατί την πολίτη σας κατηγορεί ότι εν πάση περιπτώσει είναι 151, 145 και διάφοροι άλλοι ε, ε Υπάρχει σύνταγμα και κανονισμός τη Βουλή. Πολιτικά σα είπα, όχι τεχνικά. Πολιτικά μιλώ κι εγώ. Το Σύνταγμα πολιτικά διατυπώνει τα ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι τεχνικά. Το 150 δεν είναι τεχνική. Είναι πολιτική. Μάλιστα το Σύνταγμα δεν είναι δυνατόν και για χαμηλότερη η πλειοψηφία, προσφέρεται για τη σύμβαση αυτή. Εμεί λέμε 151 οπωσδήποτε. Θα υπάρξει. Και θα υπάρξει. Βεβαίω υπάρχει κορμό ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είσαι στου 152 τώρα. Δεν ξέρω πού είναι. Δεν, 153. δεν σε αυτό το θέμα τώρα. 153. Δεν μπαίνω και... στην αριθμητική αυτή. Σημασία θα είναι πλειοψηφία απόλυτη τη Βουλή. Ο κορμό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Και είναι και βουλευτέ από άλλα κόμματα. Ωραία. Ποιο λέτε πρέπει να είναι. Διαλύσατε τρία κόμματα. Δεν διαλύσαμε. Εάν είναι, αν τα κόμματα σήμερα, οι πολιτικοί αρχηγοί λέγανε ψηφίζουμε κατά συνείδηση οι βουλευτέ. Γιατί είναι θέμα που να ψηφίσουμε κατά συνείδηση, όχι με κομματική γραμμή. Και λυπάμαι που η κυρία Γεννηματά είπε ότι δεν θέλει, δεν θέλει κομματική γραμμή, αλλά διαγράφει τον, Θεοδωρακόπουλο, ο οποίο με απόφαση του δικού του κόμματο λέει ψηφίζει υπέρ τη συμφωνία. Αυτό είναι λίγο επικίνδυνο και για εσά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα οι δικοί σα βουλευτέ. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο. Κάνετε λάθο, κύριε Χασαπόπουλε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμεί όλοι συνειδητά, κατά συνείδηση και όχι μόνο με πολιτική επιλογή, εκτό του ότι είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ το να λύσει ένα θέμα που χρονίζει με τρόπο αμοιβαία εποφελέ και για τι δύο πλευρέ. Με αμοιβαία εποφελή τρόπο για τι δύο πλευρέ. Ε, Εμεί λέμε ότι πρέπει να ψηφίσουμε κατά συνείδηση. Και διάβαζα χθε το άρθρο του κυρίου Αλιβιζάτου στην Καθημερινή. Ε, συνταγματολόγος, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο άνθρωπο. Ε, ο οποίο διατυπώνει αυτή την άποψη με ένα πολύ συγκροτημένο επιστημονικό και πολιτικό τρόπο. Και λέει μάλιστα ότι αν σε αυτά τα ζητήματα, τόσο μεγάλη εθνική σημασία ζητήματα, δεν διατυπώνει την άποψή του την προσωπική, κατά συνείδηση ο βουλευτή, σε ποια θα μπορεί να μιλάει κατά συνείδηση, όπω λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα δεν λέει ότι είμαστε κομματικοί λόγοι, λέει ότι ψηφίζουμε κατά συνείδηση οι βουλευτέ. Εάν δεν υπάρξει το 151, που φαίνεται να υπάρξει. Η... Έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργό την άποψη ότι είναι ένα πολιτικό πρόβλημα. Θέλει ένα χειρισμό και νομίζω η λέξη εν ευθέτω χρόνο εκλογέ που αφορούσε την ψήφο εμπιστοσύνη, νομίζω ότι θα τηρθεί σε αυτή τη διαδικασία. Μετά, αν δεν υπάρξει το 151. Πρέπει να Εγώ δεν μπαίνω σε σενάρια και μάλιστα. Δεν είναι σενάριο, σε σανά... είναι σενάριο. Δεν υπάρχει θέμα να μην υπάρξει, θα υπάρξει. Πώ το λέτε αυτό. Τώρα. Θα υπάρξει με βάση τι δηλώσει των βουλευτών. Και δεν θέλετε, αλλά και λέτε δεν υπάρξει. Ε, Επαναλαμβάνω. Με βάση τι δηλώσει των βουλευτών. Α, μάλιστα. είναι σαφή. <coughs> Πάντω, ε, η δική μου γνώμη και δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Φίλη είναι ότι όλη αυτή την ιστορία δεν την κερδίσατε στην κοινωνία. Παίζετε τώρα με το 30-35%. Το σύνολο τη κοινωνία, το μεγάλο κομμάτι, το έχει το απέναντι γιατί επιχειρήσατε να λύσετε ένα διεθνές θέμα με εσωτερική πολιτική. Κινηθήκατε με κουτοπονηριά να διαλύσετε τη Νέα Δημοκρατία. Τι κάνατε λοιπόν, τη μετακινήσετε πιο δεξιά και την ενώσατε. Πιο ενωμένη από σήμερα, η Νέα Δημοκρατία δεν την έχω δει από το 1974, ενωμένη συμπαγής με έναν αρχηγό που δεν τον αμφισβητεί κανείς. Αυτό το κάνατε εσείς με το Σκοπιανό. Ενώσατε τη Νέα Δημοκρατία και τι καταφέρατε μετά, διαλύσατε το κέντρο. Διαλύσατε το ποτάμι, διαλύσατε τον εταίρο σα ο οποίο σα στήριξε μέχρι τώρα, άσχετα να διαφωνεί κανεί με τον Μάνο Καμένο, σα σας στάθηκε πολύ δυνατά. Τον διαλύσατε και τώρα επιχειρείτε να διαλύσετε και το κοινάλ. Για να φτιάξετε τη νέα κεντροαριστερά τώρα σε προσωπικό επίπεδο, Τσίπρα βεβαίω έχει κερδίσει το στοίχημά του. Θα είναι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση με 25, ενδεχομένω 26%. σε αυτό πολίτη. απευθύνεται. Προτρέχετε, το προσωπικό πολίτη. του στοίχημα το κέρδισε. Προτρέχετε. Έγινε αρχηγό τη κεντροαριστερά. Τη δεξιά όμω θέλετε να διαλύσετε, την ενώσατε. Λοιπόν, να σα απαντήσω. Δεν υπήρχε καμία σκοπιμότητα τέτοια εκ μέρου του ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του Πρωθυπουργού. Εμεί θέσαμε ένα θέμα που είναι θέμα αρχή για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το βρήκαμε στο δρόμο το θέμα αυτό. Είναι αρχή, είναι θέμα συστατικό, ιδρυτικό θέμα. Η επίλυση των θεμάτων στη βάση. Ωραία, γιατί δεν πηγατε χερι χέρι-χέρι με την αξιωματική αντιπολίτευση όπω κάνουμε στα μεγάλα θέματα. Να απαντήσω, κύριε. Για να μην έχετε τα δύο τρίτα τη κοινωνία απέναντί σα. Αυτά λύνονται έτσι. Κύριε Πολίτη, να ολοκληρώσω. Εάν στο μνημόνιο επιβλήθηκε μια πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν η πολιτική του, και για λόγου συγκεκριμένου αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε και να κάνουμε ρογμέ με κοινωνικά αιτήματα σε αυτή την πολιτική, στο θέμα ε, το μακεδονικό ήταν η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική. Συνεπώ, δεν, δεν βρήκαμε στον δρόμο ένα κολπάκι μια πολιτική για να διαλύσουμε κάποιου άλλου. Ήταν η πολιτική μα. Και το είπαμε και όταν βγήκαμε κυβέρνηση, υπάρχει δήλωση του Πρωθυπουργού στη Βουλή, είναι στοιχείο των προγραμματικών μα δηλώσεων αυτό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα κόλπο που το βρήκαμε στην πορεία. Δεύτερον, βεβαίω και θέλαμε να, είπα, να, να είμαστε με όλα τα κόμματα που θα συμφωνούσαν αυτή τη γραμμή, στην εθνική γραμμή. Αλλά δυστυχώ, όπω ξέρετε, παίχτηκε ένα αντιπολιτευτικό έργο στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, η οποία στο παρελθόν είχε υιοθετήσει τη γραμμή την εθνική, η κυρία Μπακογιάννη ήταν σημεοφόρο και ο κ. Καραμαλή αυτή τη γραμμή, δηλαδή τη σύνθετη ονομασία, έκανε πίσω. Και έκανε πίσω με διαδοχικέ υποχωρήσει. Στην αρχή μα έλεγε ότι θέλει να περάσει από τα Σκόπια, από το, από το, από το Κοινοβούλιο, αναθεώρηση του Συντάγματο. Μετά πέρασε αναθεώρηση, έβαλε άλλου λόγου. Συνεχώ, συνεχώ, πίσω, συνέχεια. Καλά, υπάρχει τρόπο να φέρτε την αντιπολίτευση. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω. Δεν υπήρχε τρόπο να φέρουμε τη Νέα Δημοκρατία εν συνόλο. Τώρα ο Διότι διό η διό διό νέα, νέα Δημοκρατία και αυτό νέο στοιχείο μέσα και στου ευρωπαϊκού αέριδε τη δεξιά, που πηγαίνει όλο προ την ακροδεξιά, σιγά σιγά η ευρωπαϊκή δεξιά, ένα μεγάλο κομμάτι τη, ο Όρμπαν κλπ. <κυρίζει> η Νέα Δημοκρατία είχε, έχει κάνει την επιλογή να ε, προσεταριστεί ένα κομμάτι τη ακροδεξιά στη χώρα μα. Ναι, αλλά σα είπα, ο Γιάννη ο Πολίτη, ότι υποδείχτε πρόβλημα και στο δική σα πλειοψηφία. Δηλαδή, χάσατε τον εταίρο σα, ο οποίο από ήταν... ό,τι βλέπω από τι δηλώσει σιγά σιγά έρχεται απέναντι που πια σε εσά. για κάζου μπέλε, είπε ο κ. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση αρχών. Βεβαίω. Δεν κάνουμε εύκολε επιλογέ. Κάνουμε επιλογέ οι οποίε είναι δύσκολε προ όφελο τη χώρα. Σαφέ θα το πούμε. Το θα τον πάρετε τώρα. Πού να τον πάρουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Ε, ούτε, από ό,τι φαίνεται, η Δημάρ θα έρθει. έρθει δεν θα, δε θα έρθει. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Εξάλλου είστε και παλί συγγενεί, δηλαδή δεν είστε Επαλαμβάνω, άγνωστοι. Οτιδήποτε είναι να συντηθεί, θα συντηθεί μπροστά στον κόσμο. Δεν υπάρχουν παρασκηνιακέ συνεννοήσει. Πριν Πέντε εκλογέ. Όχι μετά. Δεν ξέρω. δηλαδή, Εν ώψη εκλογών, υποθέτω. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζω. Να ακούσουμε του ενδιαφέροντε. Καλό θα ήταν πάντω. Εμεί θέλουμε, κατά τη γνώμη μου. Ε, ε, ως θέλετε Σύριζα... και το Δανέλη και το Θεοχαρόπρωτο, δεν του θέλετε. Θα, θα ακούσετε κάτι. Ε, η εμπειρία από, από τι τελευταίε αναμετρήσει των τελευταίων δεκαετών ετών είναι ότι ο λαό δεν θέλει αυτοδύναμε κυβερνήσει. Θέλει κυβερνήσει συνεργασία. Οι κυβερνήσει συνεργασία πρέπει να έχουν ιδεολογικό πολιτικό πρόσημο. Προγραμματικό πρόσημο. Προοδευτικέ, συντηρητικέ. Ε, δεν το είχατε πει. Άρα μάχα, α... δεν το είχατε ήταν μάχα, το μνημόνιο. Α... Ήταν το μνημόνιο. Και... Με τον κύριο Καμένο δεν το Φούστε, βλέπω. Ο κύριο Καμένο επηρέασε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το πιστεύετε. Δεν ε, Λάστα ήταν ο κύριο Καμένο. Όχι, ήταν μια αναγκαστική και όχι στρατηγική συμμαχία λόγω των μνημονιακών. Ο τι ο πατέρε. Σα θυμίζω ότι πέταξε έξω τον κοτσουδιά. Τι λέτε τώρα. Όχι, δεν πέταξε και καμένο... Για τα μάτια του πάνω το ε, έφυγε ο κύριο Επαναλαμβάνω, Ο κύριο Καμένο δεν έβαλε τη σφραγίδα του στη κυβέρνηση. Σύριζα, δεν ήταν ανέλη. και όμω. Ούτε είπα, είπα ότι λέξει Όχι, είπα, ότι. Ο... Ήταν ουσία, στο μέτρο έγνωσε. του μικρού εταίρου, σε αυτό το μέτρο επηρέασε. Τελεία. Αυτό είναι πραγματικό. Δεν ήταν και το πιο κανονικό που σα συνέβη, έτσι. Ναι. τι δυσκολίε του, ήταν, αλλά δεν νομίζω ήταν, να είστε η, και στενοχωρημένοι ήταν, που η, η, Ήταν οι δυσκολίε <laughs> του Σεπτεμβρίου του 2015. Αυτές, ναι. να κάνω μια παρατήρηση για αυτό που είπε ο Γιάννη για το συμμετοχή. Δεν μα είπαν, θέλει το Θεοχαρόπουλο. Μα, Μα, είπε... Επαναλαμβάνω ότι η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να φτιάξει ένα νέο ΠΑΣΟΚ όπου όλοι να έρθουν μέσα κλπ. Μιλάω γενικά. Η στήριξη είναι να είναι ένα κόμμα τη αριστερά που να έχει δυνατότητα συνεργασιών Έτσι. με δυνάμει στον χώρο στο τη Και θα, θα πάει ο Θεοχαρόπουλο. Δεν υπάρχει άλλη. Αγή... Δεν. δεν είμαστε δηλαδή. Αυτά που και ακούστηκαν για το ποτάμι, ποτάμι, ακούστηκαν. Δεν ισχύει αυτό. Για το ποτάμι, ε. Μίλησα με τον Σταύρο, μου λέει δεν ισχύει. Γιατί βγήκε ο κύριο. Ναι, ε... ε, ε, Διατύπωσε την άποψή του, αλλά ναι. μου είπε ο Σταύρο ότι δεν θα πάει. Και από το Θεοχαρόπουλο που μιλήσαμε εμεί το πρωί, μα είπαν ότι δεν έχει ξανασυζητηθεί αυτό το πράγμα. Αν η πρόβλεψή σου είναι θα πάει προ τα κινηθεί, λοιπόν, μάλλον. Γιατί δεν ξέρω. Η απλή λογική δημιουργή λέει δημιουργή. ότι έφυγε από το κοινά ο κ. Σταχαρόπουλο για να πάει σε κάτι μεγαλύτερο. Όχι σε κάτι μικρότερο που είναι το ποτάμι σήμερα. Πιστεύετε Εάν μετακινηθεί λοιπόν, θα μετακινηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω τη παλιά συγγένεια. Αυτή η συζήτηση ερήμην του, του ενδιαφερομένου είναι, χώρος δεν χώρος. είναι λογική. Είναι μια πολιτική εκτίμηση. Η Δημάρη είναι ένα χώρο που κατά τη γνώμη μου δεν είναι, έχει μεγάλη αναφορά στον κόσμο σήμερα. Όμω ένα χώρο με ιδεολογικέ καταβολέ που αφορούν και κυρίω στο συνασπισμό πρώην και τώρα ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ο κατάλληλο χώρο για να κάνει μια συνεργασία εκλογική είναι εκεί. Και okay, α, ε, με αυτό συγχωρείτε, έτσι όπω διαμορφώνεται το σκηνικό, τα έχουμε γραμμένα εδώ πέρα. Δηλαδή, ο Μαυροτά, ο Λικούδης και ο Θεοχαρόπουλο, δεν σου λέω για το Σταύρο, γιατί είναι αρχηγό και δεν το ξέρουμε όλοι το Σταύρο, έτσι. Αν αυτοί οι τρει, σα λέω εγώ ένα παράδειγμα, που είναι από τη Δημάρκη και το Ποτάμι, πάνε στην, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα θέμα. Ε, είναι είναι. Εγώ επιμένω και το είπα από την αρχή ότι το προσωπικό. Θα χάσει τι εκλογέ ο Αλέξη Τσίπρα. Όμω το προσωπικό του στίχημα να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση μεγάλη και να καταλάβει το χώρο τη κεντροαριστερά το έχει πετύχει ήδη. Θα πάρει 25% ίσω και περισσότερο στι εκλογέ. Και από το κοινάλ, εσύ λες, θα ψυμπιεστεί και το κοινάλ. Το, το κοινάλ, κοινάλ, κοινάλ ήδη από... συμπιέζεται. Ήδη ένα και κομμάτι. Υπά... Ήδη ένα υπά... κοινάλ. Υπάρχει Το κοινάλ. τώρα. Πασόκ τώρα, πιο κοινάλ. Θα Επανέχεται. συνεχίσει να λέγεται έχει κοινάλ φύλ... πάντω. Αυτή Καλά τα λόγια και θα βγάλει νέο κόμμα κλπ. Καμία αντίρρηση. δεν τρεπόμαστε όμω να πούμε. Και οι ίδιοι είναι το Πασόκ. Θα ε, το Πασόκ. Να... Δεν άλλος. έχει πια συνεργαζόμενο. Μόνο ο Παπαντρέο είναι ο συνεργαζόμενο. Έχει τον κύριο Καμίνη. Να λέτε και το μικρό όνομα. Ο οποίο ήταν στο πολιτικό συμβούλιο υπέρ των Πρεσπών. Όλοι. Ήταν μόνη τη η κυρία Γεννηματά στο, στο συμβούλιο του Σκινάλ τη τι Εγώ θέλω να κάνω ε, μια φαντάσ... παρατήρηση αυτό που είπε ο Γιάννη για τον Λόννη Λόννη κόσμο. Δεν θα έπρεπε να το κάνω. Φανταστείτε την ναι. κυρία Γεννηματά να ήταν υπέρ των Πρεσπών. Τώρα θα ήταν διαλυμένο και το Κινάλ. Δεν έχω δυνατότητα. Δεν έχω Θα είχε πάρει από τώρα ο Τσίπρα. Θα μπορούσαν να το είχαν ξεκαθαρίσει και ο Σταύρο γρηγορότερα και η κυρία Γεννηματά και δεν θα είχαν αυτού του κλειδονισμού. Να κάνω μια παρατήρηση που είπε ο Γιάννη για τον κόσμο. Στην τελευταία δημοσκόπηση του πρώτου θέματο ο κόσμος είπε με ένα 66% εναντίον, ήταν εναντίον της συμφωνίας. Οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις, και όχι μόνο στο πρώτο θέμα, αλλά και αλλού, ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό. Εάν γίνει μια δημοσκόπηση μετά τη συμφωνία, θα δείτε ότι το 66% θα πάει 50%. Γιατί το λέω αυτό. Εάν δεν υπήρχε αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στα κόμματα που προέβαλαν πολύ το εθνικό αντί το εθνικό το κομματικό, τα ποσοστά αυτά θα ήταν πολύ λιγότερα. Συμμερίζομαι την αυτό... άποψη του κυρίου Δελατόλα και θέλω να πω ότι πράγματι υπάρχει μια πορεία όταν διευκρινίζονται τα πράγματα, όταν οι φοβίε διαλύονται, όταν ο άλλο αντιμετωπίζει ένα γεγονό ναι. πια και όχι ένα υποτιθέμενο θα ναι. συμβεί πράγμα, ε, ξεκαθαρίζει αλλιώ. Έτσι γίνεται σε όλα και στα οικονομικά mm. γίνεται Σε όλα το τα θέματα έτσι. Μια, και μάλισο, μάλισο, και εδώ. Κύριε Φίλιπ, ένα λεπτό. Ε, νομίζω ότι ο καλύτερο να μα δώσει τη συμβουλή του, γιατί βλέπει και την άλλη Ελλάδα, τη βόρεια Ελλάδα, βλέπει τον παλμό. Είναι ο Γιώργος Ορφανός